Γιατί υπήρχε λόγο γι' αυτό, για να δει τι φάσει του αγώνα. Έτσι δεν είναι? Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα, Βασίλη. Και να μα πει τι έχει εντοπίσει από το μάτσο αυτό. Ναι, διαιτή από τη Δανία και από το ΒΑΡ. Ένα διαιτή ο οποίο σε ένα παιχνίδι εύκολο που δεν είχε ιδιαίτερε δυσκολίε έκανε λάθη. Εδώ βλέπουμε μια επίδεση τη ομάδα του Άρη. Ο ποδοσφαιριστή του Άρη είναι σε εμφανή θέση offside. Ο πρώτο βοηθό έκανε λάθο και δεν υπέδειξε την παράβαση και έδωσε κόρνερ. Και εδώ άλλη μια επίθεση πάλι της ομάδος του Άρη. Θα δούμε ότι ο βοηθός ο ίδιος δίνει out. Out όμως δεν είναι. Είναι κόρνερ, γιατί η μπάλα χτυπάει στα πόδια του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού από το σουτ του συμπαίκτη του. Και ήταν λάθος και αυτή η υπόδειξη του βοηθού. Εδώ είναι μια επίθεση της ομάδος του Άρη. Μέχρι στιγμής βλέπαμε ότι ο διαιτής μάλλον είχε ξεχάσει τις κάρτες στη Δανία, γιατί έπρεπε να δείξει σε άλλες περιπτώσεις κάρτα. Εδώ όμως βγάζει την κάρτα στο 85 λεπτό. Είναι κίτρινη κάρτα, δεν είναι κόκκινη. Ήτανε σωστή η υπόδειξή του. Εδώ ένα χέρι που γίνεται σε ένα φάουλ από πλευρά Άρη. Δεν δίνεται το φάουλ, αλλά Βασίλη ήτανε εκτός περιοχής. Θα ήταν φάουλ και όχι πέναλτι. Και ωραία. Μετά θέλω να πω το εξής. Ναι. Φέραμε το Δανό όλο το παιχνίδι με την τζίχλα στο στόμα. Όταν φέρνεις διαιτητές τέτοιους, θα πρέπει να έρχονται εδώ για να μαθαίνουν και οι Έλληνες και όχι αυτοί που είναι Σούπερ Λίγκα. Αυτή δεν ήταν συμπεριφορά, πιστεύω. Μάλιστα. Εντάξει, okay. Πέτρο, τελευταίο σχόλιο από σένα. Θέλω να ρωτήσω αυτό που έλεγα νωρίτερα στον Άκη. Φυσικά το κατάλαβε και στο τέλος το σχολείο.